την κατάληψη του χωριού Ραμποτίνο στη Ζαπορίζια, το οποίο είχε μετατραπεί σε πεδίο σκληρών μαχών τις τελευταίες εβδομάδες, ανακοίνωσαν οι Ουκρανοί με τους Ρώσους, ωστόσο να το διαψεύδουν. Σε σχετική ανάρτηση της στρατιωτικής διοίκησης της Ουκρανίας, την οποία υπογραμμίζεται πως προορισμός είναι η Μελιτόπολη, Αναφέρεται πως πρόκειται για μια ιστορική ημέρα, αφού στρατιώτες ύψωσαν τη σημαία της Ουκρανίας στο χωριό Ραμποτίνο. Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στο Telegram διακρίνεται η Ουκρανική σημαία σε ερήπια κτηρίων στο χωριό Ραμποτίνο, το οποίο απέχει περίπου 80 χιλιόμετρα από τη Μελιτόπολη. Από την πλευρά τους, οι Ρώσοι υποστηρίζουν ότι απέκρουσαν την τελευταία ημέρα τέσσερις επιθέσεις των Ουκρανών στην ευρύτερη περιοχή, προσθέτοντας ότι σκοτώθηκαν και 80 περίπου Ουκρανοί στρατιώτες. Ο εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας Κονασέγκοφ σημείωσε πως στην κατεύθυνση Ζαπορίζια αποκρούστηκαν μέλη του Ουκρανικού στρατού από τις εξειδικευμένες επιχειρήσεις μονάδων της Ρωσικής Ομάδας Μάχης, αεροπορικές επιδρομές και πυρά πυροβολικού κοντά στους οικισμούς Ραμποτίνος στην περιοχή Ζαπορίζια.